Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόλου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Βέβαια, στον αρχικό σχεδιασμό και που θέλαμε να είστε σήμερα, θέλαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ για την περίφημη δίκαιη μετάβαση για την οποία είναι στη διαβούλευση και η Καστοριά απουσιάζει ακόμη και από το χάρτη. Αλλά τα πράγματα έρχονται έτσι που ανατρέπουν καμιά φορά την επικαιρότητα. Οπότε πάμε σε αυτό που θα ζήσουμε σήμερα, μια πολύ κρίσιμη μέρα για τον νομό Καστοριάς. Ναι, όντως έτσι είναι, μια και τα θέματα υγείας προέχουν και δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής προέχουν πάνω απ' όλα. Έχουμε την συνάντηση, αυτή τη σύσκεψη, ναι, μία η ώρα στην ΠΕ Καστοριάς, παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Χαρδαλιά, που από ό,τι διαφαίνεται έρχεται για να μας ανακοινώσει μάλλον την διαδικασία, το πώς θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρά μέτρα του. Τι δηλαδή σημαίνει έρχεται, αυτό? Κύριε, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Έρχεται για να μας προετοιμάσει το έδαφος πώς θα γίνει η μετάβαση από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 4. Αυτό μας λέτε? Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, δεν έχουμε μιλήσει κάτι. Εμένα απλά δέχτηκα ένα τηλέφωνο ότι θα πρέπει να παρίσταμε στη συνάντηση αυτή. Βέβαια, η γενικότερη κατάσταση από ό,τι διαφαίνεται δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι ιδιαίτερα καλή. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό έρχεται, για να κουβεντιάσουμε, να δούμε το τι μέλη γενέστε. Ναι. Η αίσθησή σας όμως, γιατί είστε πολύπειρος, τι λέει? Έρχεται εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς απλά για να προειδοποιήσει ίσως, ή έρχεται ουσιαστικά για να προετοιμάσει το έδαφος? Δεν μπορώ να ξέρω γιατί έρχεται. Βέβαια, όταν υπάρχει και ένα προηγούμενο της άνοιξης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βέβαια με πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, τότε με όλους άπειρους σε τέτοιου είδους γεγονότα και καταστάσεις έκτακτες, θεωρώ τώρα θα είμαστε και πολύ πιο έμπειροι και πολύ πιο αποφασισμένοι για οτιδήποτε και αν προκύψει, και για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα και να μην δούμε και δεχθούμε αβίαστα κάποιες αποφάσεις κεντρικά, όταν μάλιστα όμως πάντα θα έχουμε ως κύριο γνώμονα και κριτήριο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η οποία κακά τα ψέματα ρεαλιστές είμαστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σήμερα θα δούμε και για το Άργος, γιατί από τη μία άκρη μέχρι την άλλη νομίζω ότι υπάρχει και μία λογική τεκμηρίωση. Βέβαια από εκεί και πέρα οι αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις των τοπικών αρχόντων, αλλά είναι αποφάσεις της πολιτικής προστασίας. Έτσι, αυτή την ώρα καθαρίζει. Έξω από το Δημαρχείο, έξω από εκεί που μας μιλάτε αυτή τη στιγμή, στην αυλή του Δημαρχείου του Άργους, ξεκινάνε τα rapid test για το Άργος. Ναι, ναι. Τα βλέπετε με αγωνία αυτά που θα βγουν για Άργος σήμερα? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φαίνεται ότι και τα rapid test που γίνονται σε Καστοριά και Άργος, θα γίνουν αύριο και στην Καστοριά, αποτελούν ίσως ένα δείκτη, ίσως ένα στατιστικό δείκτη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Αυτό καταλάβαμε. Μα είναι στατιστικός δείκτης, γιατί τουλάχιστον και με τα επιστημονικά δεδομένα που ισχύουν για τα rapid test, λέει ότι όταν ένα test rapid έχει βγει θετικό, είναι σίγουρα θετικό. Κάποιο αρνητικό πιθανόν να είναι και αυτό θετικό, αλλά εκείνο δεν λαμβάνεται υπόψη. Πάντως όσοι βγαίνουν θετικό από το rapid, να το πούμε και αυτό, πάνε μετά και σε μοριακό τεστ για την επιβεβαίωση, έτσι? Το οποίο δεν, μέχρι τώρα ό,τι θετικό από τα rapid έχει πάει σε μοριακό δεν έχει βγει κανένα αρνητικό. Μάλιστα. Ίσως κάποια ελάχιστα, τα οποία μετά με διαβεβαίωση του εργαστηρίου οφείλονταν σε τεχνικό λάθος. Βέβαια, υπάρχουν, πόσο αξιόπιστα είναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση ακριβώς γι' αυτό και δεν ξέρω αν γι' αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι είναι θέμα το να κρίνουμε είτε εμείς είτε εσείς το κατά πόσο είναι αξιόπιστη μία διαδικασία καθαρά ιατρικά, επιστημονική και μοριακή. Κάπου νομίζω μπαίνουμε σε μία λάθος κατεύθυνση. Σε χωράφια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, ναι.
Είναι λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή που είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα σε κάποιον άλλον συνάδελφο Χρήστο, ότι έχουμε πάρει κάποια πράγματα λίγο αψήφιστα. Όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μπαίνουμε προς το χειμώνα και ευτυχώς ακόμη κρατάει ο καιρός, να κυκλοφορούν οι περισσότεροι συνδημότες μας, εγώ θα πω συνδημότες και συμπολίτες εδώ στην ΠΕΠΣ Καστοριάς, σε χώρους συνάθρησης, σε αποστάσεις με 50 εκατοστά ένας από τον άλλον και χωρίς μάσκες καθόλου, όταν έχουμε κάνει καμπάνια όλοι οι Δήμοι και η ΠΕΠΣΙ και η πολιτική προστασία ότι αμήτι άλλο το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσέχουμε και να φοράμε τη μάσκα και ο άλλος λέει εγώ δεν τη βάζω τη μάσκα. Ωραία, είναι δικαίωμά σου, άρα δεν έχεις δικαίωμα, έχεις δικαίωμα για τον εαυτό σου, αλλά όχι και δικαίωμα για τον άλλον συνδημότη, συμπολίτη σου. Πιστεύετε ότι κάπως έτσι φτάσαμε έως σήμερα, έτσι. Η δημοκρατία είναι πολύ καλή, αλλά θέλει υπεύθυνους και σοβαρούς ανθρώπους και σοβαρούς δημότες. Και όταν μιλάμε για υπευθυνότητα, μιλάμε και για ατομική ευθύνη. Δεν είναι το τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Το θέμα είναι το πόσο μπορείς να προσβάλλεις ή να επηρεάσεις το συμπολίτη, το συνδημότη σου. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και καλό είναι αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Δεν μπορούν να... Για να φτάσουν σε σημείο να μας επιβάλλουν κάτι άλλο σημαίνει ότι μάλλον κάτι εμείς δεν το κάνουμε σωστά όταν αποδεδειγμένα επιστημονικά έχει αποδειχθεί κάτι άλλο. Το γεγονός ότι, πολλά από τα κρούσματα εστιάζονται στις μικρές ηλικίες, από δημοτικό μέχρι λύκειο, ναι. Αυτό σας βάζει σε επιπλέον προβληματισμούς. Φυσικά, γιατί και είναι λογικό, είναι το χαρακτηριστικό του νέου. Και όχι μόνο για την Καστοριά, προσέξτε, αυτή η στατιστική υπάρχει ναι, δυστυχώς αυτό είναι έτσι. Ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο, ότι δεν είναι μόνο για την Καστοριά, Χρήστο, απλά στην Καστοριά είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Και από την προσωπική μου επαφή, αν θέλεις, και την κουβέντα που κάνω με πάρα πολλούς νέους, αυτή είναι η νοοτροπία. Ότι από το εγώ δεν τα πιστεύω, από το έλα μωρέ τώρα δεν έγινε και τίποτε, καλή η συνάθρηση, καλή συνάντηση, πλάκα, παιδιά καλή πλάκα. Είναι, νέοι είναι, θα βρεθούν με τους φίλους και τις φίλες, πρέπει όμως να προσέχουμε και να σεβόμαστε τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι που δυστυχώς το ξεχνάμε και αυτό δυστυχώς το πληρώνουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου άνθρωποι που είχαν αυτή την νοοτροπία όταν τους χτύπησε την πόρτα ο κορονοϊός έχουν αλλάξει άρδιν και άποψη και φιλοσοφία αλλά και χαρακτήρα. Γιατί λοιπόν πρέπει να φτάσουμε σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Τώρα, μία η ώρα αυτή η συνάντηση, πιστεύετε ότι μετά τη συνάντηση και με αυτά που θα υποθούν εκεί μέσα, θα έχετε καταλάβει εσείς που θα βρίσκεστε μέσα αν πάμε για lockdown ή όχι? Θεωρώ πως ναι. Μάλιστα. Τι ρωτάω τώρα. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή καν να περιμένουμε για τις 5 το απόγευμα, ίσως στις 5 το απόγευμα να ακούσουμε τα τυπικά μετά, λέτε? Λέω, εικασίες κάνουμε έτσι χωρίς να προδιαθέτουμε κάποια πράγματα. Απλά νομίζω ότι επειδή η απόφαση, ξαναλέω, είναι της πολιτικής προστασίας και δεν αποφάσεις δικών μας, αυτό που θεωρώ ότι, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι δεν μπορώ εγώ να δεσμευτώ το τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι να θέσω κάποιους προβληματισμούς, κάποια ερωτήματα, γιατί... Θέλετε να, να τα μοιραστείτε μαζί μας? Ναι, δηλαδή δεν είμαι υπέρ του δέοντος της απόφασης σε περίπτωση που θα πάμε και αν κρίνουν με κάποια επιστημονικά δεδομένα ότι πρέπει να πάμε σε lockdown της κατάστασης της γειτονικής Κοζάνης, ότι θα ήταν τόσο σημαντικό το να κλείσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Πολύς γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε πολύ καλά το πώς πηγαίνει η αγορά γενικότερα στην Καστοριά. Δεν υπάρχει πια σε όλα αυτά τα καταστήματα τόσο συνωστισμός. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο συνωστισμός και στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα που πουλάνε καφέ ή ροφήματα take away. Έτσι. Δηλαδή εκεί επειδή μπήκε και επειδή υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασμός ή πιθανόν αυτά να γινόταν με βάση τις μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εγώ δεν ξέρω εγώ πού αλλού,
Γιατί κρίνοντας ότι εκεί τα καταστήματα λιανικού εμπορίου έχουν κόσμο και συνωστισμό, θα πρέπει να ισχύσει και κάπου αλλού, υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά είναι προβληματισμοί και προτάσεις που θα θέσω στον κύριο Χαρδαλιά. Θα θέσετε περίπτωση... να μείνουν ανοιχτά μόνο τα εμπορικά ή και η καφεστίαση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι άδικο όταν κλείνει να πηγαίνουν όλο οριζόντια, αυτό λέω. Ότι θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση. Αυτό λέω. Γιατί η καφεστίαση μπορεί να κλείσει για καθήμενος, αλλά λειτουργεί για take away. Ναι. Ενώ το βιβλιοπωλείο, ας πούμε, που θα μπουν 5 πελάτες την ημέρα, γιατί δυστυχώς για τέτοια νούμερα μιλάμε, κλείνει εντελώς. Ναι, ή ακόμη και αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ποια θα είναι η αποζημίωση για να έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση? Για τα σχολεία τι άποψη θα πείτε? Και τα σχολεία είναι ένα θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σχολεία είναι ένα σημείο διασποράς και το έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα. Άρα και ξέρουμε πολύ σας... καλά γιατί οριζόντια δεν μπαίνουν. Άρα η άποψή σας είναι επίπεδο 4. Πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσουν σχολεία? Ήδη υπάρχει σχολείο που είναι εντελώς κλειστό. Υπάρχει και υπάρχουν σχολείο και τμήματα που λειτουργεί γιατί έχει 4 τμήματα κλειστά. Ναι. Δεν νομίζω ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, βέβαια εκεί το θέμα είναι ποιο. Τίθεται πάλι θέμα ατομικής ευθύνης στα παιδιά, αλλά και στους γονείς. Δηλαδή, άρα για σχολεία καταλαβαίνω είστε υπέρ του κλεισίματος. Αλλά να φύγουν τα παιδιά και να συνοστίζονται στο πάρκο. Ναι. Έτσι, δεν κερδίζουμε κάτι. Ναι, γιατί η λογική του να μένουν ανοιχτά σχολεία, όπως στην Κοζάνη, είναι αυτό ακριβώς. Αν δεν είναι στο σχολείο που υποτίθεται ναι, ότι υπάρχει ένα προφυλαγμένο περιβάλλον. Έχουμε να κάνουμε με παράγοντες τους οποίους δεν εξαρτάται ούτε από την πολιτική προστασία, ούτε από το τι θα κάνει ο Δήμος με τις υπηρεσίες, ούτε το τι θα κάνει η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι θέμα καθαρά προσωπικό, είναι καθαρά θέμα προσωπικής ατομικής ευθύνης, η οποία όμως έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογική ευθύνη ως κοινωνία. Και τελικά τι θέλουμε, για να μην χαλάσουμε κατ' κοινώς λεγόμενο τη ζαχαρένια μας, να φτάσουμε σε σημείο να κινδυνεύουμε επιδημιολογικά ως κοινωνία? Δεν είναι κρίμα? Είναι καθαρά ανθρώπινο. Μάλιστα. Πρέπει να αναλάβουμε ανεξαρτήτου ηλικίας και όσο μας αναλογεί τις προσωπικές μας ευθύνες στα παιδιά που ακόμη έχουν τον κηδεμόνα τους ο κηδεμόνας, αλλά και στα μεγάλα παιδιά και την νεολαία, πρέπει να καταλάβουν ότι όπως είναι υπεύθυνοι και ζουν σε ένα ευνομούμενο κράτος που τους δίνει το δικαίωμα, το εκλέγει και ψηφίζει, λοιπόν πρέπει να έχουν και αντίστοιχα το τι υποχρεώσεις έχουν και τι απορρέει από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαστε για να έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Και σε τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις, εκεί φαίνεται το πόσο όρημοι και πόσο υπεύθυνοι είμαστε. Τα εμπορικά καταστήματα, για να επιστρέψουν λίγο στο εμπόριο, έχουν στείλει και μια επιστολή και ο Εμπορικός Σύλλογος στον Αντιπεριφερειάρχη, για να είναι από τα θέματα τα οποία θα τεθούν σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη τη μία η ώρα. Να το πω πολύ απλά. Υπάρχουν τα, ακόμη και με τις βαριές καταστάσεις που ζήσαμε την Άνοιξη, ήταν όλα τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Και πουλούσαν τα πάντα. Σε λίγο κάποια σούπερ δεν θα πουλάνε και αυτοκίνητα. Πουλούσαν τα πάντα. Ναι. Πουλούσαν τα πάντα. Στην καλύτερη περίπτωση κάποιες αλυσίδες τηρούσαν τα μέτρα. Ναι. Αλλά επειδή τα ζήσαμε όλοι, ξέρουμε πολύ καλά ότι στα υπόλοιπα δεν τηρούνταν. Τώρα λοιπόν ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος. Γιατί ακούστε με λίγο. Ζητάει να μην... σε δεύτερη μοίρα, ναι, ξαναλέω, το βιβλιοπωλείο. Με το σούπερ. Ακριβώς, όχι. Θα πρέπει να δουλέψει και το βιβλιοπωλείο, δεν κατάλαβα. Που έχει το να πειροέχει στο κόσμο. Είπα, θα έχει και, 5, θα έχει 10 άτομα την ημέρα. Ναι, σωστό. Και εκεί βάζει ο Εμπορικός Σύλλογος το εξής θέμα. Δεν μπορεί το σούπερ τις μέρες που είναι τα εμπορικά κλειστά να πουλάει παπούτσια, κάλτσες, ρούχα. Ακριβώς. Και εργαλεία. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ακριβώς. Πρώτον και δεύτερον, δεν είμαστε απρόσωποι, δεν είμαστε στην Αθήνα, δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για συγκεκριμένες ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν τον αγώνα τους. Δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα για να επιβιώσουν, για να μπορούν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κεντρικό κράτος. Και εκεί λοιπόν πάλι τίθεται θέμα ισότιμης μεταχείρισης
Και είναι άδικο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε προϊόντα μόνο της πρώτης ανάγκης με τον γνωστό ΦΠΑ και κανένα προϊόν από τα σούπερ μάρκετ με 24%. Ναι, αυτό είναι ένα κριτήριο. Είναι τα υπόλοιπα είδη φυσικά. Το ναι, αυτό είναι ένα κριτήριο. Βέβαια δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αστυνομευθεί, να το πω έτσι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ας μείνει η κατάσταση το όσο έχει σήμερα. Δηλαδή να μπορεί και το λιανεμπόριο να λειτουργήσει. Με τους όρους βέβαια. Δηλαδή αυτό που λένε ένα 15 τετραγωνικά ένας πελάτης. Εδώ υπάρχουν καταστήματα τα οποία μπορεί να είναι δεν είναι 15 τετραγωνικά. Ωραία, θα είναι ένας πελάτης μέσα, ο άλλος θα είναι έξω. Είναι εφικτό. Και εκεί λοιπόν θα μεταθέσω και θα απαιτήσω την ευθύνη από τον ίδιο ιδιοκτήτη του καταστήματος που θεωρώ ότι θα το κάνει. Γιατί όπως κάνει τον αγώνα του να επιβιώσει και να κρατήσει την επιχείρησή του και κατ' επέκταση την οικογένειά του και να μην καταστραφεί εντελώς, θα κάνει και αυτό. Εκεί λοιπόν μιλάμε για ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη δεν έχει μόνο έναν άξονα, έχει πολλούς άξονες. Και στην καθημερινότητα και στην επαγγελματική μας ζωή και στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσο μας αντιστοιχεί τον καθένα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα ξεχωρίζουμε αυτά και να βάζουμε ένα παραβάν από εδώ και πέρα ισχύει και από εκεί και πέρα δεν ισχύει. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ενστάσεις μου. Τώρα πάμε και λίγο στην περίπτωση του lockdown για το, και, με την, και με κλειστή την καφεστίαση. Θυμόμαστε τι γινόταν στην Καστοριά Μάρτιο-Απρίλιο. Τα παιδιά εδώ στην Καστοριά μαζεύονταν ναυταθλητικό, να μαζεύονταν σταυρό, στα σκαλιά, μαζεύονταν προφήτηλία. Όχι, αυτές είναι ανεπίτρεπτες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε τέτοια επανάληψη και φυσικά στο Άργος βεβαίως αντιστοίχως στα μέρη που συχνάζουμε? Φυσικά, αλλά ξαναλέω, κατά την άποψή μου αυτό, ναι, δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να το καταστήλει η αστυνομία. Θα πρέπει να καταλάβουν οι αγαπητοί μας φίλοι νέοι και νεολαία ότι έχουν και αυτοί ατομική ευθύνη και ότι δεν είναι αυτές λογικές. Γιατί τελικά ξέρετε που φτάσαμε τότε. Να έχουμε περισσότερο συγχρονισμό στα σημεία που μαζευόταν στα πάρκα και από εδώ και από εκεί παρά από ό,τι αν ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Μάλιστα. Και τι είχαμε λοιπόν? Και το στόχο τον υγειονομικό δεν τον πιάσαμε και πήγαμε προς τα πίσω οικονομικά κρατώντας σε αναστολή λειτουργίας και εγώ δεν ξέρω πόσες ατομικές επιχειρήσεις. Τι καταλάβαμε? Τίποτα, μηδέν στο πηλίκο. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα, δυστυχώς έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πόσο μάλλον να λαμβάνουμε υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές ότι η Καστοριά, ο νομός Καστοριάς αργοσβήνει. Δεν πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Άρα θα πρέπει, ναι μεν πάνω απ' όλα έχουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία, τη διασφάλιση της δημόσιας υγιεινής, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε και υπόψη και το τι άλλο γίνεται και να φτάσουμε στη βέλτιστη λύση. Γιατί μην κοιτάμε την εύκολη λύση. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, πάμε οριζόντια 14 μέρες στα ίδια μέτρα που κάναμε και στην Κοζάνη, λοιπόν, και πάμε και στην Καστοριά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Αλλά τα τοπικά χαρακτηριστικά της Κουζάνης, άλλα τα τοπικά χαρακτηριστικά της Καστοριάς, άλλα της Φλόρινας, άλλα των Γρεβενών, άλλα της Θεσσαλονίκης, άλλα των Αθηνών. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σήμερα μία η ώρα και θα κάνετε και σίγουρα κάποιες δηλώσεις και μετά τη σύσκεψη αυτή. Εμείς πάμε σε έναν μαραθώνιο σήμερα ενημέρωσης μέχρι που να λήξει όλο αυτό και να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί στο νομό μας τις επόμενες μέρες. Πρέπει, Χρήστο, εγώ δεν θέλω να κάνω για πολλωστή φορά μία θέλω και έκκληση. Κάποια άλλη παρατήρηση. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει οριζόντια να εφαρμοστούν ό,τι μέτρα και στην Καστοριά και στο Άργος και στον Εστόριο, ή πιστεύετε ότι πρέπει και εδώ να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ανάλογα την κατάσταση σε κάθε δήμο του νομού μας? Γιατί στην Κοζάνη είναι ισοπεδωμένα όλα, παντού τα ίδια. Ναι, είναι οριζόντιο. Ναι. Προφανώς, γι' αυτό δεν μ' αρέσει να το παίζω έξυπνος, έτσι. Προφανώς, για να φτάσω σε σημείο να το κάνουν αυτό, κάτι περισσότερο από εμάς ξέρουν. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, έχουν εξελίξει τη διαδικασία των στατιστικών δεδομένων με κάποιους αλγόριθμους και το πώς πηγαίνεις από το ένα επίπεδο στο άλλο.
Πλέον υπάρχουν δεδομένα που την προηγούμενη φορά δεν υπήρχαν, με ενεργά δείγματα, με όλα αυτά, τις ιχνηλατήσεις που γίνονται καθημερινά, με τα κρούσματα, με τη χωρική κατανομή των κρουσμάτων, όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση για την αξιολόγηση, για την ορθότερη αξιολόγηση ενός επιδημιολογικού φαινομένου. Και πάντα λέω, το παραλληλίζω με τις προηγούμενες καταστάσεις που είχαμε ζήσει την περασμένη άνοιξη. Να σας πω ότι ό,τι μήνυμα ήρθε αφορά μικρά καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, και εκεί να εστιαστεί, λέει, και από εσάς σήμερα η συζήτηση με τον Χαρδαλιά. Βλέπουμε λοιπόν πόσο πριν. Μεγάλα αγωνία υπάρχει. Νομίζω ότι το είπα μάλλον πριν να έρθουν τα μηνύματα. Ναι. Όχι, λέω τώρα, επειδή τα μαζεύουμε όλα, όλα τα μηνύματα είναι γύρω από αυτή την υπόθεση. Από τα μικρά καταστήματα, από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Το ξαναείπα. Δηλαδή, ένα mini market, να το πω έτσι, που είναι κατάστημα λιανεμπορίου, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά και στο οποίο μπορεί κάλλιστα να ελεγχθεί ο πελάτης, να είναι ένας μέσα, μια και θέλουμε 15 τετραγωνικά. Ο άλλος μπορεί να είναι έξω. Γιατί να του στερήσεις το δικαίωμα να μπορέσει και αυτός να ζήσει, ή να το πω διαφορετικά, ας μπούμε σε μια διαδικασία της αποζημίωσης, αλλά πιας, της ουσιαστικής αποζημίωσης. Και όχι των κάποιων ευρώ που δίνονται. Όπως δηλαδή, και το ξέρουμε πολύ καλά, ο Μωρέας, αν θυμάμαι καλά, που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο, τους αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, επειδή είχε, λέει, μειωμένη κυκλοφορία και απώλεια εσόδων, πήρε από το κεντρικό κράτος αποζημίωση για να διασφαλίσει τα έσοδά του. Αν υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία και προβλέπεται, νομίζω δεν θα έχει αντίρρηση κανένας εν ώψη της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και υγιεινής να κλείσει 14 μέρες, ή όσο κρίνει η πολιτική προστασία ότι απαιτείται για να είμαστε όλοι καλά, την επιχείρησή του, έτσι. Αλλά με ημίμετρα και με ψίχουλα νομίζω ότι αυτά δεν αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, περιμένουμε στη μία και συνεχίζουμε και μετά τη μία μαζί σας τη συζήτηση για τα αποτελέσματα πια της σύσκεψης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Χρήστο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.